Μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στα προάστια τη Κολόμνα, μια πόλη 100 χιλιόμετρα από τη ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ρία Νοβόστη. Η έκρηξη στην πόλη Κολόμνα τη περιοχή τη Μόσχα σημειώθηκε στον αέρα και μπορεί να προκλήθηκε από κατάρριψη ντρόουν. Τα θράψματά του δεν έχουν ακόμη βρεθεί, δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Επιβολή του Νόμου. Η έκρηξη σημειώθηκε στον αέρα. Με μεγάλη πιθανότητα επρόκειτο για ντρόουν, ωστόσο δεν μπορεί κανεί να είναι σίγουρο γι' αυτό, καθώ δεν έχουν βρεθεί ακόμη θραύσματα, είπε ο εκπρόσωπο. Οι ρωσικέ αρχέ επιβολή του νόμου και η ειδικοί εκτακτή ανάγκη συμμετείχαν σε επιχείρηση το απόγευμα τη Πέμπτη για να ερευνήσουν αναφορέ σχετικά με έκρηξη στην Κολόμνα. Σύμφωνα με μαρτυρές πριν από την έκρηξη ακούστηκε ένα δυνατό σφύριγμα το οποίο ακολούθησε καπνός και λάμψη. Ο κύριος στόχος των Ουκρανών αλλά και τη συμμαχία είναι πλέον επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σε στρατηγικές υποδομές της Ρωσίας, όπως εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, πολεμικά εργοστάσια, κέντρα ελέγχου και αποθήκες πυρομαχικών. Στη Μόσχα, ο κύριος στόχος των Ουκρανών ήταν εργοστάσιο πυράβλων στην Κολόμνα κοντά στη Μόσχα, που είναι η έδρα του Γραφείου Σχεδιασμού Μηχανολόγων Μηχανικών τη Ρωσία και κατασκευάζονται η υπερηχητική πύραυλη Κίνισχαλ... αλλά και η τακτική πύραυλη Σκάντερεμ σε συνδυασμό με επιθέσει σε ρωσικό έδαφο. Αυτό όμω που έχει προκαλέσει συναγερμό στη ρωσική διοίκηση είναι η τεράστια διείσδυση του ουκρανικού ντρόουν στην Κολόμνα, διότι αποδεικνύει ότι η ρωσική αράμενα έχει τρύπε και μεγάλε μάλιστα. Ο στόχο του ουκρανικού ντρόν ήταν η περιοχή μόλις 70 μίλια από τη Μόσχα. Στην κολόμνα βρίσκεται το Γραφείο Σχεδιασμού Μηχανολόγων Μηχανικών τη Ρωσία. Ένα αμυντικό εργοστάσιο που κατασκευάζει τόσο υπερηχητικού πυράβλου Κίνσχαλ, όσο και τον επιχειρησιακό τακτικό τακτικό Ισκάντερ M, όπω τόνισαν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωση στην αναφορά του περιστατικού. Το ρωσικό εργοστάσιο κατασκευάζει επίση συστήματα αντιεροπορική άμυνα και αντιερματικού πυράβλου, ενώ επίλεκτη μονάδα Ρώσων βρίσκονται επίση εκεί. Η χρήση drone θα επιτρέψει σε Ουκρανού και Αμερικανού να πετύχουν στόχου πολύ βαθιά στο ρωσικό έδαφο και σε συνδυασμό με ευνηδιαστικέ επιχειρήσει εντό ρωσικού εδάφου όπω έγινε στο Μπριάνσκ να προκαλέσουν ισχυρότερα πλήγματα στην κρατική υποδομή τη Ρωσία. Το ζήτημα εδώ είναι το πώ θα αντιδράσει η ρωσική πλευρά η οποία έχει πάρει απόφαση για ολοκληρωτικό πόλεμο κατά Δύση και Ουκρανία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.